Επί 7 ολόκληρους μήνες έδινε σκληρή μάχη για να μείνει στη ζωή. Ένας άνδρας 33 ετών, ο οποίος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε επεισόδιο με ένα στρατιωτικό στην κατοχή του Λακαρνανίας, αλλά τελικά δεν άντεξε και υπέκυψε. Ο άτυχος νέος είχε διαπληκτιστεί για προσωπικούς λόγους με το στρατιωτικό σε ένα μπαρ και εκείνος τον είχε σπρώξει βία με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι. Από τότε, τα ξημερώματα της 22ης Απριλίου παρέμεινε διασωληνωμένος στην εντατική στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου τελικά άφησε την τελευταία του πνοή. Οι αστυνομικοί του Αιτωλικού είχαν σχηματίσει δικογραφία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος στρατιωτικού, η οποία είχε διαβεβαστεί στον εισαγγελέα στρατοδικείου Ιωαννίνων λόγω της ιδιότητάς του. Όμως, μετά το θάνατο του άτυχου άνδρα, η κατηγορία θα μετατραπεί σε ανθρωποκτονία ή θανατηφόρο σκοπούμενη σωματική βλάβη.